στις 4 Οκτωβρίου του 2021 εισάγεται με εμπιστευτικό πρωτόκολλο στο γραφείο του Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών έγγραφο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας μετά από έλεγχο που ενήργησε σε σχέση με τη Σύμβαση 717, θέματα δηλαδή ασφαλείας των σιδηροδρομικών υποδομών. Στο έγγραφο αυτό η Εθνική Αρχή Διαφάνειας γνωρίζει στον Υπουργό Μεταφορών τεράστιες ευθύνες υπηρεσιακών παραγόντων για την πρόοδο των εργασιών ασφαλείας στους σιδηροδρόμους και ζητά εντός διμήνου να του γνωρίσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών αν θα ασκηθούν πειθαρχικές διώξεις, τις οποίες ζητάει η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, και κοινοποιεί το σχετικό πόρισμα και στην Οικονομική Εισαγγελία για να ασκηθούν ποινικές διώξεις. Είναι ντροπή και ντρέπομαι που θέτετε θέματα ασφαλείας και θα ήθελα να ανακαλέσετε αμέσως. Είναι ντροπή. Όταν σας εξήγησα και το ξαναλέω ότι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ειδοί, διασφαλίζουμε την ασφάλεια. Από σχεδόν λαθρεπιβάτης στην ευρωπαϊκή αμαξοστοιχεία, η Ελλάδα ταξιδεύει πια στο πρώτο βαγόνι. Με την επίσκεψή του στις Σέρες, ο κύριος Τσίπρας απέδειξε ότι ανήκουμε σε δύο διαφορετικούς κόσμους. Από τη μία πλευρά η υπευθυνότητα και από την άλλη ο λαϊκισμός. Από τη μία ο δρόμος της σταθερότητας και από την άλλη οπισθοδρόμηση. Η απόφαση του κύριου Τσίπρα να εξαπολύσει επίθεση εναντίον μου είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα πολιτικού τυχοδιοκτισμού. Η ανάληψη πολιτικής ευθύνης είναι έννοια άλλωστε άγνωστη για τον κύριο Τσίπρα.